Εδώ βλέπουμε το ρυθμιζόμενο ογκομετρικό της MEC. Στην προκειμένη περίπτωση της Grabber. Μαζί με τη βάση. Και βλέπετε την κίνηση που κάνει. Το καλό που έχει αυτό το ογκομετρικό είναι ότι είναι ρυθμιζόμενο. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι σε σχέση με το αυθεντικό ογκομετρικό χρώματος κόκκινο που πιθανότατα έχει γίνει από αλουμίνιο έχει άλλες διαστάσεις και συγκεκριμένα δημιουργεί το πρόβλημα με το τζόγο όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Αυτή είναι και η πιο σημαντική μεριά, διότι είναι η μεριά της πυρίτιδας. Από την αντίθετη μεριά έχουμε τα σκάγια. Εδώ πέρα ο τζόγος είναι ελαφρά λιγότερος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ογκομετρικό λειτουργεί κανονικά. Εδώ βλέπουμε τη δουλειά που έγινε με πατέντα, χρησιμοποιώντας δύο τσάλινες λάμες μισού χιλιοστού. Βέβαια, επειδή στην περιοχή μας δεν υπάρχουν μηχανουργία, αναγκάστηκα να κάνω αυτή την ίδια κατασκευή. Διαφορετικά, με κάποιο μηχάνημα ακριβίας, θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα και με καλύτερο τρόπο. Βέβαια το αποτέλεσμα είναι σταθερό και για τη δουλειά που χρειάζεται να κάνει την κάνει με τον καλύτερο τρόπο διότι έχει εξαλείψει τους όποιους τζόγους που υπήρχαν πριν. Όπως βλέπετε, ο τζόγος είναι σαν να μην υπάρχει. Κουνιέται το ογκομετρικό ελάχιστα δέκατα του χιλιοστού, λιγότερο δηλαδή από 1-2 δέκατα σε σχέση με σχεδόν ένα χιλιοστό ολόκληρο που κουνιόταν πριν. Από την αντίθετη μεριά δεν κουνιέται σχεδόν καθόλου, όπως βλέπετε. Ο μόνος τζόγος πλέον που έχει απομείνει είναι στο ύψος. Αλλά εκεί το πιέζουν οι μπουκάλες μαζί με το washer brush και τη ροδέλα από καουτσούκ μαύρου χρώματος ή κάποιο άλλο συνθετικό υλικό. Βέβαια ο κάθετος τζόγος δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ διότι αυτό μας ενδιαφέρει να εξαλείψουμε τον πλευρικό τζόγο. Εδώ βλέπουμε το Buffle Powder λιμένο και εδώ βλέπουμε τη ροδέλα Washer Brush και την άλλη ροδέλα από το ελαστικό υλικό. Και τέλος εδώ βλέπουμε το Power Buffle μαζί με το Brush Washer πάνω στη θέση του ώστε να πιέζει την μπάρα
τη ρυθμιζόμενη, δηλαδή το ρυθμιζόμενο γκομετρικό, διακρίνεται στη μέση το brass washer που πιέζει την μπάρα και όπως βλέπετε, χάρη στη μεγαλύτερη πίεση του λατηρίου πλέον έχει εξαλειφθεί κάθε τζόγος. Βέβαια, εννοείται ότι χρειαζόμαστε να φτιάξουμε λίγο το ελαττήριο επαναφοράς ώστε να προσθέσουμε λίγη δύναμη ακόμα. Αλλά αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει. Είναι δηλαδή υπόθεση μερικών λεπτών.